Η δεύτερη καλεσμένη μου, πολλοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς και όχι μόνο, θα ήθελα να την έχουν περιποιηθεί έτσι. Όμως το μαχαίρι το κρατούσε πάντα εκείνη και ήταν το σφάξιμό της σφάξιμο με μπαμπάκι, καθώς δεκαετίες ολόκληρες δεν άφησε κανένα σε χλωρό κλαρί. Κριτικός και επικριτικός με brand name, κυρίες και κύριοι, την έχω δίπλα μου και ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε. Είναι η Ροζίτα Σόκου. Ροζίτα, μην το ξέρεις ότι εσύ και εγώ μαζί είμαστε 140 χρονών. Να κάνω... είσαι δηλαδή 49. Ναι. Ωραίο νούμερο είναι το 140. Είναι ωραίο νούμερο για τελικές αυτοκίνητο αυτό. Να ξέρεις όμως ότι είμαι και ο λίγο τι κουφή. Και θέλω, πρέπει, θα σε κοιτάζω για να με βοηθάει το στόμα. Η χυλανάγνωση. Κάνεις χυλανάγνωση. Ο λίγο. Βοηθάει δηλαδή. Πάντα βοηθάει. Βοηθάει βέβαια. Βοηθάει, ναι. Αν είχαμε και τον Ζάχο Χατζηφωτίου σήμερα στην παρέα μας. Α, καλά. Θα ήμασταν 233. Το Ζάχο τον ξέρω από τότε που ήταν 15 χρονών. Γιατί ήταν φίλος του Βαχλιώτη, του Ανδρέα. Εγώ τότε είμαστε υποτίθεται ζεύγος με τον Χρήστο τον Βαχλιώτη. Και ήταν φίλοι, μάλιστα. Ναι. Εκείνη την εποχή, άμα έλεγες ζευγάρι, έλεγες με κοίταξε, δεν με κοίταξε. Ήταν τέτοιες εποχές, δηλαδή δεν κρεβατοκυλιόμασταν. Βέβαια, δεν είναι σαν σήμερα έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Μα σήμερα, κοίταξε, έχουν χάσει πολύ τα παιδιά, έχουν χάσει όλη την αγωνία. Του κοίταξε, δεν με κοίταξε, δηλαδή είναι όλο αυτό το φλερτατζίδικο, ξέρω εγώ, που είχαμε εμείς. Εμένα, ας πούμε, θέλεις να σου πω κάτι για μένα φοβερό. Εγώ ζω για την τέχνη, δηλαδή είναι η μόνη μου παρηγοριά. Αυτή την εποχή με ρώτησαν επιμόνως, μα τι κάνετε με όλη αυτή την αθλειότητα, και απάντησα, διαβάζω Μπάιρον. Λοιπόν, δεν έχω άλλη παρηγοριά, δηλαδή πριν κοιμηθώ το βράδυ προσπαθώ να θυμηθώ ένα του ποίημα δικό του ή να θυμηθώ πώς ακριβώς περιγράφει τη μέρα που ήταν παρόν όταν κλέβανε όταν γκρεμίζανε τον Παρθενώνα. Θέλει να σου πω τι είπε ο Μπάιρον εκείνη τη μέρα. Τι? Το γράφει στις σημειώσεις του, το έχω το βιβλίο. Λέει, είναι 3 Ιανουαρίου 1810. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά περιμένει η Δρέικο καράβι για το 4ο φόρτωμα που θα φύγει για την Αγγλία. Πάμε στα 2010, 200 χρόνια μετά, που ξεκινάει η κρίση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η κρίση. Και δεν υπήρχε και επί Δημοσθένη. Αν διαβάσεις Δημοσθένη, ό,τι κάνουμε σήμερα. Α, ναι, εγώ λατρεύω την αρχαία Ελλάδα. Ξέρω όλα τις τα ελαττώματα, όλη της. Και μάλιστα όταν εκείνος, δεν θυμάμαι, ένας σκηνοθέτης αγνώστου ονόματος, ανέβασε τους Πέρσες στο... Στην Επίδαυρο, εκεί που βγήκε το φάντασμα του Δαρίου σαν να ήταν, πώς το λένε αυτό, έτσι μάγκας, με ένα σακάκι πεταμένο εδώ και το μουσί και το τέτοιο, που αισθανόμουν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης ότι με φτύνανε στα μούτρα. Έχουμε σχέση εμείς με τους αρχαίους Έλληνες, οι σημερινοί. Πολύ μεγάλη, γιατί η χώρα διαμορφώνει τον άνθρωπο. Ξέρεις ότι ακόμη και ο Τάκητος ήτανε, γράφει, προσπαθούμε να εκπολιτήσουμε τους Γερμανούς, τότε η Γερμανική Αυτοκρατορία, και να τους πείσουμε τουλάχιστον να μην καίνε ζωντανούς τους εχμαλώτους. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε μια χώρα που έχει τόσο ελεηνό καιρό και τόσο ελεηνό έδαφος. Ροζίτα μου, πες μου κάτι, είχες ένα ατύχημα? Έπεσα. Χτύπησες το πόδι? Ε,
Όχι. Στο σπίτι μέσα έγινε το ατύχημα. Μέσα στο σπίτι, μέσα στο μπάνιο έπεσα, όχι στην πανιέρα, αλλά μέσα στο μπάνιο και χτύπησα εδώ και χτύπησα την πλάτη μου και χτύπησα το ένα. Και ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν η εγγονή μου εκεί και μου φέρε το σκληρό μαξιλάρι στο οποίο κοιμάται η γάτα μου και μου το έβαλε σιγά σιγά από κάτω και σε καμιά ώρα καταφέραμε να σηκωθώ. Δεν έπαθες καμιά ζημιά? Σοβαρή ζημιά όχι, αλλά πονάω. Έχει καιρό που το έπαθες? Πώς είναι, θα είναι 4 μήνες, δεν θα είναι. Εγώ νομίζω δεν είσαι μια χαρά, φαίνεσαι. Έκανα ενέσεις εδώ στα γόνατα. Με αυτά τα αλουροειδή δεν μπορώ να μάθω τη λέξη, αποκλείεται. Η αλουρονικά. Ναι. Δεν μπορώ να πες μου κάτι, είπες για αυτά τα κοιτάγματα, για αυτό το φλερτ στα χρόνια σας. Τα χρόνια μας. Για να φτάσεις αυτά τα κοιτάγματα να γίνουν σχέση, για να καταλήξει να κάνει σεξ ας πούμε ένα ζευγάρι τότε, τι μεσολαβούσε, τι έπρεπε να περάσει? Ούτε ξέρω, εγώ θα σου πω όμως ένα άλλο πράγμα. Να σου πω ποια είναι η εμπειρία μου εμένα, γιατί τι κάνουν οι άλλοι δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρεις, εγώ που λες με την τέχνη έχω θαυμάσιες σχέσεις. Μπορώ να κρίνω και ζωγραφική, έχω μπει και στην Σχολή Καλών Τεχνών. Από εκεί με έβγαλε ο Νίκος ο Γεωργιάδης, ο μεγαλύτερος σκηνογράφος, ενδυματολόγος του αιώνα, που έκανε όλες τις δουλειές στην όπερα, στο Παρίσι, όλα αυτά. Μου λέει, εδώ είναι όλοι είναι συντηρητικοί, είχα το Μαθιόπουλο καθηγητή. Ήρθε από το Παρίσι ένα καινούριο παιδί με ιδέες δικές μας. Και εγώ χωρίς να το πω στη μαμά μου, βρόντισα τη Σχολή Καλών Τεχνών και πήγα στο άγνωστο παιδί που ήταν ο Τζαρούχης. Μάλιστα. Το ξέρεις ότι γράφουμε τώρα στην εκπομπή, έτσι? Ναι, καλά, δεν με νοιάζει, μακάρι. Εγώ δεν έχω ντροπίτσες με το φωτό. Πες μου κάτι, η δουλειά του κριτικού σε ποιον χρειάζεται? Χρειάζεται σε κάποιον? Α, χρειάζεται σε μένα. Εκτός από σένα. Κυρίως σε μένα. Διότι εγώ να σκεφτείς, έχω μία καθαρά ελληνική αρετή. Θέλω να διηγούμε αυτά που αισθάνομαι. Γι' αυτό γράψαν ιστορία πρώτοι οι Έλληνες. Είχαν τη μανία να... Και εγώ το ίδιο θέλω, αλλά εγώ κάνω ταινίες, γράφω θέατρο. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Αυτό λέω. Ο κριτικός σε ποιον χρειάζεται? Χρειάζεται στον κόσμο? Ο κριτικός κάποια εποχή όταν μπήκα στην Καθημερινή, ήτανε Δευτέρα οι πρεμιέρες. Την Τετάρτη που έβγαινα εγώ, άλλαζανε όλα τα εισιτήρια. Τώρα είναι να χρειάζεται. Σε πιστέψουνε. Τώρα χρειάζεται. Σήμερα το πρώτο στιχόν ηλίθιος γράφει στα Facebook και στα τέτοια και μπορεί να σε κάψει για πράγματα που δεν τα ξέρει ο ίδιος καθόλου. Θέλω να πω και εσύ όταν ακόμα έγραφες κριτική, ναι, όταν η γνώμη σου ήταν διαφορετική από τη γενική αίσθηση που είχε ο κόσμος για ένα θέαμα. Ναι, αλλά ξέρεις, επειδή εγώ σου λέω ότι σινεμά και θέατρο έβλεπα από 3 μηνών, ήμουνα πάρα πολύ βεβαία ότι έλεγα την αλήθεια. Δεν είναι θέμα αλήθειας. Στην τέχνη δεν είναι θέμα αλήθειας. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε εσύ πέρασες γενναίες 14 στη Μελίνα Μερκούρη και τη Μελίνα Μερκούρη τη λάτρευε όλη η Ελλάδα. Δεν τη λάτρευε. Πήγα ακριβώς ύστερα σε ένα σούπερ μάρκετ, με φίλησαν 6 άνθρωποι και μου είπανε «Γεια στο στόμα σου» και λίγα είπες. Είναι 6 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι, όλοι, όλοι. Όλος ο κόσμος κατά βάθος ήξερε πράγματα για τη Μελίνα. Να σου πω ένα επεισόδιο μαζί μας, ναι. Για να διασκεδάσει και ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, να σου πω εκείνο που με ενοχλούσε, στην αυτήν, εγώ τη λάτρεψα στη Στέλλα, μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες ελληνικές που έχουν γυριστεί, σύμφωνοι. Αλλά ύστερα, κράτησα και για τη Φέδρα όση επίοικια μπορούσα, γιατί τους είχα αγαπήσει και τους δύο. Εξαντλήθηκες. Ναι, και είδα πως αυτό δεν πολύ έβγαινε, αλλά και φτάνει η ώρα, την έχω σπίτι μου, το αντίγραφο από τις Κάνες με λατινικούς χαρακτήρες που έκανε το είδος σαν μύδια. Εκεί πια ήταν θρήνος. Το βράδυ δε έρχεται η Μανουέλα και μου λέει «έχουμε τραπέζι μετά». Λέω, εγώ έχω τα μυαλά της αρχαίας Ελλάδας. Δεν θα σας γράψω καλά και δεν μπορώ να φάω το φαΐ σας. Και δεν πήγα στο πάρτι.
Λοιπόν, η ίδια παραπονέθηκε ποτέ για τη στάση που κρατούσες απέναντί της? Η ίδια, να σου πω, όταν ήμουν εγώ 7 μηνών, ψάχνανε μία κοπελίτσα για ταινία που θα γύριζε ο Τζούλης, στον οποίο έλεγα «Εσύ είσαι λαοπλάνος και Εβραίος σαν τον Χριστό». Λοιπόν, και που λες, ήταν και η Ντένι Βαχλιώτη εκεί και μας έστελνε να δούμε τις οντισιόν. Η Μελίνα, η Ντένι και εγώ, και για να δει αυτός τις καλύτερες που θα κρατάγαμε, γιατί ήθελε μία κοπελίτσα στην ταινία του. Δεν ενέκρινε καμία. Καθόμασταν εκεί και έλεγε η Μελίνα, αυτή παρά είναι νόστιμη, δεν τη θέλω. Αυτή θα μου κάνει τώρα τη θεατρινάρα αυτή εμένα, δεν τη θέλω. Τις απέρριψε όλες. Και έρχεται μια μέρα ο Ντασέ στο ξενοδοχείο και λέει, σταματάνει η οντισιό. Η παραγωγή υπέγραψε ποια θα κάνει την κοπελίτσα. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα της Ευρώπης, ήταν η Τζίνα Λολομπρίτζιντα, η οποία κουβάλισε. Το φωτογράφο της που έβγαλε την έρμη τη Μελίνα σαν τον νεκρικό κεφάλι με τα ξανθά μαλλιά της, θα έκανε άσπρα. Να μη σου πω τι... Τι δεν σου άρεσε στη Μελίνα? Έπαιζε σαν τραβεστή, δεν έπαιζε σαν γυναίκα. Ντρεπόμουν άμα την έβλεπα να κάνει «Μα τι νομίζεις, να κάνει όλα αυτά τα τέτοια». Πες μου κάτι, εσύ πιστεύεις ότι ο κόσμος αυτό δεν το καταλάβαινε? Για τον κόσμο που του... Μην τον υποτιμάς, θα σου πω κάτι. Όχι, δεν τον υποτιμώ, αφού μου είμαι λένε «Είμαι μικρότερος από σένα», αλλά θα σου πω κάτι που έχω καταλάβει και ίσως να μην το έχεις αντιληφθεί. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος παίζει καλά και ποιος δεν παίζει καλά. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει η ψυχή του άλλου. Κάτι βαθύτερο δικό σου. Και τι ψυχή, και τι ψυχή είχε αυτή η γυναίκα? Είχε μια ψυχή που τη ζήλευε όλος ο κόσμος. Θα ήθελαν όλοι να έχουν αυτή την εξωστρεφή προσωπικότητα, την τόσο ανοιχτή αγκαλιά που είχε για τα πάντα. Για τα πάντα. Αυτό κοιτούσαν. Και γι' αυτό που είπες κιόλας επίσης. Τώρα δεν κάτσω εγώ να την υποστηρίξω. Αλλά ναι, λέω, έτσι, για να γίνει, έτσι τα λέμε. Για να γίνει κουβέντα. Να λέμε τα μεν και τα δεν. Θα σου πω κάτι. Αυτό που λες ότι αυτή είναι, κοιτούσε αυτή, δεν θα την πάρω γιατί θα μου κάνει. Σκεφτότανε ανοιχτά. Νομίζεις οι άλλες που δεν τα λένε δεν σκέφτονται έτσι? Ξέρεις, να σου πω κάτι για τη Μελίνα που το είπε μπροστά μου. Είμαστε στην Καθημερινή και ήταν 6 μήνες μετά το θάνατο του Κένεντι και είχε φωτογραφία την Τζάκι Κένεντι με ένα ισπανικό καπέλο ότι είχε χορέψει έναν εθνικό χορό για πολιτικούς λόγους προφανώς, είχε πάει στην Ισπανία. Και μου είπε εμένα, δεν το άκουσα από ένα άλλον, ορκίζομαι. Το ζώον. Να έχεις την τύχη να σου σκοτώσουν τον άντρα σου και τέτοιον άντρα και αντί να βάλει τις πλερέζες και να ζητάει δικαιοσύνη σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου και να γίνει στάρ, που αυτό είναι το ωραίο, πάει και χορεύει το ζώο. Και όταν ήρθε η Χούντα, είπα, είχε την τύχη να σκοτώσουν την πατρίδα της και τέτοια πατρίδα, και έβαλε τα πέπλα και ζητάει δικαιοσύνη για να γίνει στάρ και για τίποτε άλλο. Για την Βουγιουκλάκη, πες μου, τι γνώμη έχεις? Η Βουγιουκλάκη πιστεύω ότι ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Την είδα πρώτη φορά να παίζει την υπηρέτρια σε Μολιέρο στο Εθνικό. Ύστερα παντρεύτηκα, πήγα στην Ιταλία. Όταν γύρισα, είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστή. Την είδα στο θέατρο με την Κατερίνα. Τα είχε ήδη με τον Πλωρίτη κάτι εκεί πέρα και ο Πλωρίτης κουμπάρος μου. Λοιπόν, η Αλίκη ήταν ένα τεράστιο ταλέντο, διόρθωσε ό,τι είχε απάνω της, γιατί η Αλίκη, ας πούμε, τι να σου πω παράδειγμα, δεν μπορούσε να χορέψει και κανένας δεν το κατάλαβε. Αυτό μου το έλεγε ο χορευτής, ο οποίος δεν δεχόταν να λάβει τη χορογραφία της Εβίτας, ξέρω εγώ. Μου το είπε και ο Φώτης ο Μεταξόπουλος. Δεν μπορούσε. Λοιπόν, τα κάλυψε. Είχε απόσταση εδώ. Έβαζε μουστάκι, έφτιαξε το έτσι. Δηλαδή στο προφίλ έβλεπε στο στόμα της να κάνει γωνία. Όλα είχε την εξυπνάδα να διορθώσει θαυμάσια όλα τα αυτά και όταν αποφάσισε να παίξει τη Φιλουμένα Ματουράνο ήταν αριστούργημα, γιατί εγώ στην Ιταλία το είχα δει με τη γυναίκα για την οποία γράφτηκε, με την Τίνα Ντε Φιλίππο, το έγραψε για την αδερφή του Εντουάντο και ήταν καλύτερη αυτή. Αλλά την έπαιξε 50 και μελαχρινή και δεν πήγε κανείς να τη δει. Της λέω, τι το ανέβασες ευλογημένη? Μου λέει, γιατί λέει, ο παπά Μιχαήλ λέει, ήταν πολύ καλός ντουμής, ξέρω, στο έργο και αυτά. Θέλω να πω, την Αλίκη την έφαγε ο κόσμος. Δεν την ήθελε καλή ηθοποιό.
Την ήθελε ξανθή με το σύνορο κάγκελο. Όταν ήρθε ο Ζεράρ Φιλίπ εδώ, μας κάνανε, ήρθε και ο Ρενεκλέρ με τη γυναίκα του, μια ηλικιωμένη κυρία, όχι σαν και εμένα τρελή, με μαύρα ρούχα και αυτά. Και φώναξαν και την Αλίκη εκεί, η οποία ήρθε όπως την ήθελε ο κόσμος, με το λουλούδι, με το ντεκολτέ, με το τέτοιο, με τα χρώματα. Και μου λέει η κυρία Ρενεκλέρ, μα καλούν και τέτοιες γυναίκες στις πρεσβείες εδώ. Μπορείς να το φανταστείς αυτό, φοβερό. Από τους άντρες Έλληνες το οποίους έχεις ευνοήσει κάποιον επειδή σου άρεσε ο άντρας περισσότερο. Δηλαδή να ήταν μέτριο ταλέντο και εσύ με τις κριτικές σου και με όλα αυτά. Εγώ αποκλειόταν αυτό για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Γιατί η Ελένη Βλάχου δεν ήθελε να γράφουμε για ελληνικές ταινίες. Γιατί? Δεν τις καταδεχόταν. Και σήμερα, όσο για μένα, όταν έχεις να δεις ήδη 6 ταινίες, δεν προσθέτεις και μερικές που δεν θα τις γράψεις έτσι κι αλλιώς. Γιατί τις έβλεπα Δευτέρα και Τρίτη. Εγώ λοιπόν, για να μην μαλώνω, αν έκανε εξαίρεση, η Ελένη έκανε εξαίρεση, έκανε για τον Βασίλη τον Γεωργιάδη έκανε εξαίρεση, για τον Τζαβέλα έκανε εξαίρεση. Για τον Τάκη τον Κανελόπουλο έκανε εξαίρεση. Και όταν ήρθε ο Τάκης ο Κανελόπουλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος, όπως ξέρεις, με την κυρία Ζερβού και μου έλεγε, αγαπώ μια πενιντάρα μου, χόρευε στο σπίτι με το ξύλινο πόδι μου. Κοίταξε, εγώ ας πούμε την ταινία του Κανελόπουλου, Τον Ουρανό, τη θεωρώ από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες που έχω δει. Κοίταξε, εκείνη τη χρονιά που πήγε στις Κάνες, η Ντίλις Πάουελ στο Observer έγραψε ότι είναι μία από τις 10 καλύτερες του κόσμου. Γιατί ο Έλλην δεν... ο οποίος ήταν ο μεγαλύτεροι ποιητές, έχουμε με τους μεγαλύτερους ποιητές, ο μεγαλύτερος αρχιτέκτον. Άμα βάλεις το καπέλο σου στα ξαλοπάτια του Παρθενώνα, δεν το βλέπεις από την άλλη μεριά. Yeah. Είναι έτσι γιατί προλάβανε το μάτι που έχει την καμπύλη. Είχαμε σε όλα, είμαστε οι καλύτεροι. Στο κινηματογράφο τα κάναμε μουσκεμα γιατί. Γιατί το θέατρο είναι στο αίμα και στο DNA και νόμιζαν οι Έλληνες σκηνοθέτες ότι κινηματογράφος σημαίνει κινηματογραφημένο θέατρο. Μια στιγμή, στις παλιές κομμωδίες, άμα δεις 6 άτομα, ναι, βεβαίως, μιλάνε στο φακό. Αλλά δεν ήταν μονάχα ελληνικό αυτό, το βλέπεις και παγκόσμια αυτό το τη μιζανπλάς στην κινηματογραφική να μοιάζει με το θέατρο. Ο Σακελάριος, ας πούμε, δεν είχε κάνει στις ταινίες του κινηματογραφική αφήγηση. Ναι, αλλά εγώ εκεί πάθαινα κάτι άλλο. Αυτούς τους μεγάλους κωμικούς τους είχα δει τόσο στο θέατρο που κάνανε και ούρλιαζε η πλατεία. Μέσα από τηλεόραση και κινηματογράφο δεν βγαίνει κωμικό. Συμφωνώ. Καθόλου. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Πες μου κάτι, ποια θεωρείς την καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών? Δεν θα σου πω μία όμως. Θα σου πω πρώτα το Δάφνης και Χλώη του Λιάσκου. Είναι ο Ουρανός αναμφισβήτητα. Δεν μου άρεσαν οι άλλες ταινίες του Κανελόπουλου. Ο οποίος η Ελένη Βλάχου ήρθε στο γραφείο μου και μου λέει, φεύγω για Θεσσαλονίκη να βάλω τα πράγματα στη θέση τους και κανόνισε να βραβευτεί η Ηλέκτρα του Κακογιάννη. Έτσι μπαίναν τα πράγματα στη θέση τους. Ανέβαινε ένας άνθρωπος και τα βάζει. Το πιστεύεις ότι... Να μην τα λέμε, μου είπανε ότι... Να τα λέμε, τι να μην τα λέμε. Βγάζανε λαχεία, πώς το λένε, πότε θα παιχτεί η κάθε ταινία και κανόνισε εκείνη. Η κλήρωση η λεγόμενη, η οποία δεν ήταν κλήρωση. Δεν όλα τα χαρτάκια κλήρωση. Το ιδιογράφανε. Ξέρεις τι βραβείο πήρε μόνον ο Τάκης? Το μισό βραβείο ο οπερατέρ ο Τζοβάνι Βαριάνο το πήρε. Είδες, θυμήθηκα και ονόματα που ξεχνάω τα ονόματα. Φωτογραφίες. Λοιπόν, εμείς τον Τάκη είχαμε να τον συμμαζεύουμε από το μεγάλο του έρωτα για την Δρακάκη. Αυτή ήταν η πενιντάρα, αγαπώ μια πενιντάρα. Επίσης ο Τάκης δεν ήταν καλά στα νεύρα του, το ξέραμε όλοι. Το ξέραμε γιατί... με το τραπεζάκι του στον Ντορέ, που ήταν το μόνιμο το δικό του. Θέλω να μου πεις και άλλες ταινίες όμως. Μου έχεις πει για τον Ουρανό, ναι. Δάφνης και Χλώη. Ύστερα μεγάλος σκηνοθέτης για μένα, ο αυτός πως τον λένε, για να μην τους μπερδέψω γιατί το ίδιο επίθετο έχουν και δύο. Ταινία πες μου. Ο Μανουσάκης ο Κώστας. Μάλιστα.
Λοιπόν, ο οποίος όμως αυτά που έκανε τα θεωρούσε, μου είχε πει και το έχω γράψει και στην ιστορία του κινηματογράφου που έβγαλε το Πάπυρος Λαρούς, μου είπε τη φράση «αγαπώ τόσο τον κινηματογράφο που θα τον εγκαταλείψω». Δεν μπορούσε δηλαδή να τα παραλάβει. Να δεις τι πάθαμε όταν έγινε. Τον Αγγελόπουλο, ας πούμε, δεν τον έχεις μέσα στους καλύτερους, ας πούμε. Εδώ θεωρείται του κόσμου, από τους καλύτερους του κόσμου. Ύστερα το μετάνιωσαν όλοι. Όταν έλεγα αυτός ο κύριος Ιταλός είναι και θαυμαστής του Αγγελόπουλου, ήμουν, με διακόπτανε όλοι. Ήμουν. Γιατί τι άλλαξε και τον. Λοιπόν, πρώτον, ο αληθινό. Ο Αγγελόπουλος είχε κάτι περίεργο. Δεν ήταν διάλογος, ας πούμε, αυτό που έβαζε. Και εγώ στις Κάνες, γιατί έπρεπε να τον υπερασπιστώ, έλεγα πως φταίνε οι μεταφραστές. Έλεγε, ας πούμε, ένα παιδάκι τόσο. Εμείς τη μαμά μας την αγαπάμε κατά βάθος. Τη μάνα σου την αγαπάει στα 5 χρονών κατά βάθος. Γελία πράγματα. Ύστερα ερχόνταν ο Αλβανός και μένανε για να παντρευτούνε κρυφά. Υποφέρω, έλεγε αυτός. Ήτανε πλάι μου τζέλα η πλέσα και της έλεγα «Εσύ θα μετρήσεις ως τα 80, εγώ μέχρι τα 70 να δούμε αν θα αλλάξει το πλάνο». Δεν άλλαζε. Στις Κάνες όταν παίχτηκε, εκεί που δείχνει το ποταμό και παίρνουνε το άγαλμα του Λένιν, αν είμαστε κάτω, έτσι, αν το χωρίσουμε στα 4, εγώ ήμουνα σε αυτό το τετράγωνο, σηκώθηκαν 7. Και φύγανε σε αυτή τη σκηνή που αυτοί δεν είχαν ελπίδα να το διαβάσουν οι συνάδελφοι πουθενά. Γιατί εκεί ήταν διεθνείς πρεμιέρες. Και ξέρεις πως πήρε το βραβείο. Αλλά αυτό πάντως δεν είναι ενδεικτικό που λες για τις Κάνες, γιατί ξέρω ότι στις Κάνες, στις αίθουσες, ειδικά εκεί που γίνεται και το παζάρι, η αγορά δηλαδή, που είναι διανομής, μπαίνουν και βγαίνουν, λες και είναι. Όχι, δεν μιλάω για την αγορά. Α, για το διαγωνιστικό. Το φιλμ είναι άλλο πράγμα. Ναι, για το διαγωνιστικό. Όχι, μιλάω για την πρώτη. Λοιπόν, να δεις να γελάσεις τι έγινε. Είχαμε μία ελπίδα να πάρουμε όταν γιόρτασε ο κινηματογράφος τα 100 του χρόνια και για πρώτη φορά έπεσε σωστά χρονολογικά ο Αγγελόπουλος. Διότι ο Αγγελόπουλος έπεφτε έξω. Μόλις κατηγορούσε τα κακά της δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ερχόντανε η Χούντα και το δείχνανε την ταινία του, τη δείχνανε στους στρατώνες. Γιατί είδατε τη διεφθαρμένη που ήτανε. Ύστερα ήταν η χρονιά που ήταν μέσα στην Επιτροπή ο Ροσελίνη, που ήταν και γειτονάς μας, πώς τη λένε, στη Ρώμη. Λοιπόν, ο Ροσελίνη είπε φέτος θα βραβεύσουμε ταινίες που να λένε να ξεχάσουμε όλα τα κακά του παρελθόντος, να ζούμε όλοι σε ειρήνη και το ένα και τ' άλλο. Και βγαίνει η Κοριέρα την άλλη μέρα και λέει τώρα που ψάχνουμε για ειρήνη ο κύριος Αγγελόπουλος, τώρα ξεθάφει το κομμουνισμό. Δηλαδή έπεφτε έξω χρονολογικά. Και επιτέλους έρχεται μία χρονιά που λέμε κάτι θα κάνουμε φέτος γιατί έπεσε σωστά, γιατί λόγω πατριωτισμού το θέλαμε το βραβείο όλοι. Λοιπόν, φέτος θα γίνουν όλα καλά. Γιατί? Γιατί γιόρταζε ο κινηματογράφος τα 100 του χρόνια και αυτό ήταν περί κινηματογράφου. Και απεδείχθηκε ότι εμείς είχαμε κάνει τα πρώτα ντοκιμαντέρ, θυμάσαι? Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Έπρεπε, επειδή η ταινία είχε γραφτεί για 8 ώρες και κράταγε 4, έπρεπε να. Δεν μπορούσαν να κάνουν δύο προβολές, μία πρωί-πρωί και μία μεσημέρι. Δηλαδή, ή την έβλεπες το πρωί ή δεν την έβλεπες. Και πάμε το πρωί-πρωί και ενθουσιαζόμαστε. Και πάω και βλέπω τον Αρβανίτη στην press conference εκεί. Του λέω, θα το πάρουμε. Όλα αυτό δείχνουν, μου απάντησε. Μπράβο, μπράβο και τα λοιπά. Στέλνω εγώ στην εφημερίδα, πάει για βραβείο ο Αγγελόπουλος. Ήταν προτελευταία μέρα και την τελευταία μέρα πάλι 4 ώρες, πάλι τρέξαμε από τα μεσάνυχτα. Και τι ήτανε? Τι? Ο Κουστουρίτσα. Και την άλλη μέρα βγαίνει ο τιτλαδόρος στην εφημερίδα, βγαίνει βόμβα ο Κουστουρίτσα, βγαίνει εκεί και όλοι καταλάβαμε ότι το χάσαμε το βραβείο. Και σε ένα περιοδικό που έβγαζε η ΕΡΤ,
που τι είχε συμβεί σε κάθε χρόνο, έλεγε πως πήρε το βραβείο των κανόνων, δηλαδή τη Δάφνη. Ποτέ δεν την πήρε και ήταν ο καημός της ζωής του.